Εισερχόμαστε στην ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής, ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγματος για τη λήξη των εργασιών της Πρώτης Συνόδου. Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Δεύτερης Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις πρώτον της παραγράφου 1 του άρθρου 40 και της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Συντάγματος και δεύτερον της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού της Βουλής, με πρόταση του Πρωθυπουργού κηρύσουμε τη λήξη των εργασιών της Πρώτης Συνόδου της 18ης Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας ένατη αναθεωρητική, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και την ανακοίνωσή του στη Βουλή. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ακολουθήσει ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Παρακαλείται ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, να συνοδεύσει στην αίθουσα τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
πνεύματα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας. Καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας, κέρης και μάχας νομικάς περίστασο, εις ήγαραν ωφελείς και μάταιοι. Μαν θανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρείας, ή να μειώσει να καρπεί. Σοφία, πορθία, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση ενάντια σου.
Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Πρόσφωνε. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνια αλισθήσετε, ίσου δεν ισχύει έτη ημί βληθήν έξω και καταπατήστε υπό τον ανθρώπον. Ημείς έστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους σκημένη, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανή. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπάντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός, του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξήραν θάλασσαν, και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και φωτισμού των εν τη Βουλή ημών βουλευωμένων αντιπροσώπων του ευσέβους ελληνικού λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας ο χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αγιάσας τα ρήθρα του Ιορδάνου δια της σωτηριώδους σου επιφανίας, αυτός είναι κατάπεμψον την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος και ευλόγησον το είδωρ τούτο και καταξίωσον εμάς εμπιστήνε του αγιασμού σου δια της του ίδιατος τούτου. Μεταλείψε ώστε και ραντισμού και γενέστο εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπωμεν σύ το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας
ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίως ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημμυρίματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογίαν σου άκραντε. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, λάμψωνε τες καρδίες των περιεστώτων αντιπροσώπων του ευσεβούς ελληνικού λαού, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου του αείδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα του βουλεύεστε και νομοθετήν τα συμφέροντα τη πολιτεία. Λάλησον Κύριε εις τας καρδίας αυτών αγαθά, υπέρ της Εκκλησίας σου και παντός του ελληνικού λαού. Ναι Κύριε, ευλόγησον την νέαν ταύτην σύνοδον των εργασιών του βουλευτηρίου και ποίησον αυτήν πλουσίαν εις βουλεύματα ειρηνικά, καρποφόρα και σωτήρια, ότι εσύ ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξαν αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Μιερδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Γενεδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ, του Εξαρημαθέας, ευσίμονος βουλευτού και μαθητού αυτού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα θέλαμε και εμείς σήμερα μέσα από την καρδιά μας να σας ευχηθούμε ο Θεός να σας ενισχύει, να σας δίνει δύναμη πολύ, υγεία δυνατή, ώστε να φέρετε εις πέρας το δύσκολο έργο που σας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Καλή δύναμη. Παρακαλείται ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, κύριος Τικίτας Κακλαμάνης, να προπέμψει το μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα 5 Οκτωβρίου. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή τελειώσαμε και είναι 11:25, συμφωνείτε αντί για τις 12 να ξεκινήσουμε σε 5 λεπτά? Ωραία. Συνεπώς, με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα 5 Οκτωβρίου και ώρα 11:30. Διορθώνω το πρόγραμμα με τη συνένεσή σας, με αντικείμενο εργασιών του σώματος, εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων, κατά τα άρθρα 6 και 8 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη, η οποία σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση.